τους μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που είχε το άτυχο αποτέλεσμα με τις ασίτες και τις οπαλίες στο ντέρμπι με τον Ρωμανό, φαίνεται η ομάδα ρολάρει τρεις συνεχόμενες νίκες με πολλά γκολ και καλές εμφανίσεις. Εντάξει, καταρχάς θα πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι από μια φορά. Δεν θα σταθώ στο πρώτο παιχνίδι που είπες, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι της ασίτες ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Με τον Ρωμανό ήμασταν πολύ καλοί. Ήταν ένα ντέρμπι. Το έχουμε πει 500 φορές για αυτά τα δύο παιχνίδια, εντάξει, το καταλαβαίνω λίγο. Από εκεί και πέρα η ομάδα μας ξέρουμε τι δυνατότητες έχει, ξέρουμε τι δουλειά κάνουμε. Εμείς προσωπικά, και εγώ και τα παιδιά και η διοίκηση, δεν έχουμε το παραμικρό άγχος. Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Σας προβλημάτισε κάτι από το σημερινό παιχνίδι, την απόδοση των παιχτών σου? Δεν με προβλημάτισε κάτι. Τα παιδιά ξέρουν πλέον τι να κάνουμε. Εγώ στον πάγκο είμαι διακοσμητικό στοιχείο. Όλα λειτουργούν όπως πρέπει και τους αξίζουν πολλά πράγματα. Επόμενο παιχνίδι στο Αρκαλοχώρι. Το επόμενο παιχνίδι στο Αρκαλοχώρι είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Εντάξει, η ομάδα μας θα δουλέψει όπως κάθε φορά και θα πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες ήδη και ήττα εδώ στο Κουρσόνα. Κοίτα, θα ήθελα να σταθώ σίγουρα ότι η νίκη του Κουρσόνα είναι 100% δίκαιη. Θέλω να σταθώ πιο πολύ στη δικιά μου ομάδα, ότι το έχω πει από την αρχή της χρονιάς ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτερα, καλύτερη σαν ομάδα, και αυτό το έχω δει μέχρι τώρα το τέταρτο παιχνίδι, αυτό το σημερινό θα ήταν μια εξαίρεση όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίσαμε το παιχνίδι. Μπήκαμε λίγο φοβισμένοι, θα έλεγα, στον αγωνιστικό χώρο, μουδιασμένοι. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς στο σκορ πίσω με 2-0, χωρίς κανένα λόγο. Οι παίχτες μου δείξανε με ένα υπερβολικό, ένα άγχος, ένα φόβο, θα έλεγα, το οποίο αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να το δουλεύουμε στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, γιατί είναι καλοί παίχτες και αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα ανεβάσαμε στροφές μετά το πρώτο 20 λεπτό, ισορροπήσαμε το μάτς, βρήκαμε ένα γκολ. Θεωρώ ότι ήταν το καλό μας κομμάτι αυτό το αγώνα από το 20 μέχρι το 45. Και στις αρχές του Δευτέρου θεωρώ ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, μέχρι που έγινε ένα λάθος που είναι συμβαίνει στα παιδιά, εντάξει. Αυτό είναι εύκολο να γίνει ένα λάθος προσωπικό. Βρεθήκαμε στο 3-1 και από εκεί και πέρα το μάτς τελείωσε. Από εκεί και πέρα η νίκη του ΠΑΟΚ είναι δίκαιη. Εμείς συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και προσπαθούμε στο επόμενο μάτς. Ακολουθεί ντέρμπι την Κυριακή στο Δαμάστρα με τον ΑΟΤ. Είναι άλλο ένα μάτς δύσκολο με τον πρώτο πόρο. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Σίγουρα η ομάδα μας θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα μάτς αυτά. Όπως το σημερινό δεν το καταφέραμε. Θεωρώ την Κυριακή και λόγω έδρας και λόγω ότι είναι στο γήπεδό μας και ότι είναι και ένα γήπεδο το οποίο το ξέρουμε και μπορούμε να βγάλουμε καλύτερο πρόσωπο, ότι θα δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο από το σημερινό και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο από το παιχνίδι.